Ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα της αλήθειας» με τον Κώστα Κιζάκη και την Όλη Γιαννελάκη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Είναι η ώρα της αλήθειας με τους Κώστα Κιζάκη και Όλη Γιαννελάκη. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα λέγοντας κάποια ευχάριστα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Για πες μας, Κώστα. Ξεκίνησαν επιτέλους αυτό που αναμέναμε τόσα χρόνια, οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Τώρα, πριν λίγες μέρες λοιπόν, γίνανε αυτά τα επεισόδια που είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις, που μαζεύτηκε ο κόσμος, επειδή ξεκινάν πλέον και οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Άρα τίποτα δεν γλιτώνει πλέον. Το ενδιαφέρον είναι να ακούσουμε αυτοί που μας κυβερνάνε τι λέγανε πριν λίγο καιρό. Ακούστε. Την πρώτη κατοικία του Έλληνα πολίτη. Για κανένα λόγο, ποτέ, δεν θα πρέπει η πρώτη κατοικία να είναι αντικείμενο πληστηριασμού. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε σε κάθε σπίτι που κατάσχεται. Οι μέρες που έρχονται, αν προχωρήσει η πολιτική αυτή, θα είναι μέρες με δάκρυ, με αίμα. Θα είναι μέρες κατασχέσεων σπιτιών. Απόλυτη προστασία στην πρώτη κατοικία, όποια και αν είναι αυτή, ανεξαρτήτως ορίου. Θα αντισταθούμε λοιπόν στο σπίτι κάθε Έλληνα μπροστά, ώστε να μην παραδοθεί το σπίτι αυτό στα χέρια των δανειστών. Πληστηριασμός πρώτης κατοικίας για πολίτες οι οποίοι πήραν δάνεια κάποια εποχή, ενώ τώρα η αξία των σπιτιών τους έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την πρώτη κατοικία. Η παρουσία μας στην κυβέρνηση αποτελεί εγγύηση. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την κατάσχεση του σπιτιού κανενός Έλληνα. Η μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε μια αρένα κατασχέσεων πρώτης κατοικίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Καλέ τώρα. Ναι, το ξαναλέω. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Θα το παλέψουμε, το παλεύουμε και θα το παλέψουμε μέχρι τέλος. Είδαμε ότι το πάλεψαν πάρα πολύ γερά την προηγούμενη Τετάρτη, μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, εξελίχθηκε η διαδικασία πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε λίγο το εξής. Αφού παλέψαν τόσο πολύ τα παλικάρια μας για να μας σώσουν, όπως μας σώζουν τώρα και τόσα χρόνια, άλλωστε το βλέπουμε, η ανάπτυξη έχει έρθει επιτέλους, όλα πάνε καλά στην οικονομία, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για απασχόληση, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Ας βάλουμε λίγο τη λογική μας να σκεφτεί μερικά πράγματα. Καταρχήν, τι είναι οι τράπεζες, παιδιά? Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει, όπως όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αν δεν πάνε καλά, πολύ απλά κλείνουν. Εμείς όμως, επειδή είμαστε πολύ καλόψυχοι, θέλαμε να βοηθήσουμε τις τράπεζες. Και γι' αυτό το λόγο επομιστήκαμε με όλα αυτά τα δυσβάσταχτα μέτρα, φόροι απίστευτοι, για να σώσουμε τις τράπεζες. Και το μεγάλο ευχαριστώ είναι ότι, αφού σώσαμε αυτόν που κινδύνευε από πνιγμό, έρχεται λοιπόν μετά και μας ζητάει και τα ρέστα. Άρα με την ίδια λογική λοιπόν μπορεί να κάνετε μια αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, σαν ιδιωτική επιχείρηση που είστε ή που έχετε πολύ πιθανόν, κάποιο μαγαζί κτλ., και να πείτε ότι θέλω και εγώ να σωθώ με τον ίδιο τρόπο που σωθήκανε οι τράπεζες. Αλλά ας πάμε λίγο πιο βαθιά. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Ας σκεφτούμε λίγο. Η ελληνική δημοκρατία είναι ένα παντοπολείο, δηλαδή πουλάει τα πάντα. Που σημαίνει τι? Ότι σε καθημερινή βάση έχει σταθερούς πελάτες, 11 εκατομμύρια Έλληνες, 2 εκατομμύρια μετανάστες και 2 εκατομμύρια τουρίστες, σύνολο περίπου 15 εκατομμύρια. Αυτή η εταιρεία λοιπόν που λέγεται Ελλάς ΕΠΕ εισπράττει το 24% από όλους τους πελάτες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο τζίρος είναι σταθερός, οι πελάτες είναι, τους έχουν σε αποκλειστικότητα. Άρα σημαίνει ότι
Ό,τι και να γίνει, η επόμενη μέρα για αυτή την επιχείρηση έχει έτοιμους πελάτες που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν οτιδήποτε και να δώσουν το 1/4 της αξίας στο κρατικό κουμπαρά. Και ρωτώ εγώ όλους τους επιχειρηματίες, αλλά και όσοι δεν είναι επιχειρηματίες, που έχουν απλώς λίγο μυαλό, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια επιχείρηση να μην πάει καλά? Είναι αδύνατον. Δηλαδή πρέπει να έχεις σπουδάσει Χάρβαρντ και σε άλλα πανεπιστήμια για να καταφέρεις κάτι τέτοιο, το οποίο δεν στέκεται μπροστά στην λογική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε όλοι πλέον πως κάποιος παίζει με την νοημοσύνη μας. Διότι δεν είναι μόνο το 24% που εισπράττουν, έχοντας πλέον σταθερούς πελάτες, πολύ πιστοί μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα ακόμα και ξένος άνθρωπος να μπει στην Ελλάδα για οτιδήποτε, για τουρισμό, για δουλειά, οτιδήποτε να αγοράσει, οτιδήποτε. Θα δώσει το 1/4 σε αυτή την επιχείρηση που λέγεται Ελλάς ΕΠΕ. Και μετά μας λέει ότι η Ελλάς ΕΠΕ δεν πήγε καλά. Κάποιος λοιπόν πραγματικά μας κάνει πλάκα. Κάποιοι όμως θα πούνε, ένα λεπτό ρε φίλε, η Ελλάς ΕΠΕ μπορεί να εισπράττει όλα αυτά εδώ, αλλά πρέπει όμως κάποιος να πληρώνει τα φώτα που ανάβουν το βράδυ στους δρόμους. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι για αυτά τα φώτα που ανάβουν, εμείς ξαναπληρώνουμε άλλον φόρο, ο οποίος φόρος είναι ο δημοτικός φόρος, είναι τα δημοτικά τέλη. Ναι, θα μου πει κάποιος άλλος, αλλά ένα λεπτό ρε φίλε, άμα αρρωστείς πας στο νοσοκομείο και σε βλέπει ο γιατρός και τα λοιπά, όλα αυτά είναι έξοδα. Ναι, θα συμφωνήσω βέβαια, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι και για αυτά εδώ πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι επιπλέον από τα 24% και τα λοιπά. Ναι, εντάξει ρε φίλε, αλλά δρόμοι, ποιος κάνει τους δρόμους? Ποιος κάνει τους δρόμους? Πολύ απλά ρε παιδιά. Καταρχήν, όταν πάτε και παίρνετε βενζίνη από το βενζινάδικο, πληρώνετε ήδη περίπου 68% φόρο, που σημαίνει πολύ απλά, σε απλή ελληνική γλώσσα, άμα βάλετε 70 ευρώ βενζίνη, τα 50 είναι φόροι. Επειδή δεν τους φτάνουν, γιατί κάνουν πολύ ποιοτικούς δρόμους χωρίς λακκούβες, γι' αυτό και πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, τα οποία μάλιστα είναι τα ακριβότερα της Ευρώπης. Θα μου πείτε ότι καταφέρανε και κάνουν κάποιους δρόμους οι οποίοι είναι πολύ ωραίοι. Ναι, όπως είναι η Εγνατία Οδός, η Εθνική Οδός στην Αθήνα. Εκεί πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν κοιτάνε μόνο το συμφέρον μας, δηλαδή το να κυκλοφορούμε σε καλούς δρόμους. Βέβαια, πληρώνεις 13 διόδια για να φτάσεις στην Αθήνα, αλλά αυτό γιατί το κάνανε? Σκεφτήκατε πόσοι έχουν πρόβλημα με τον προστάτη τους? Άρα... Ναι, τα λέω λίγο χαριτωμένα έτσι για να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή τι εμπεγμός υπάρχει. Αυτό το κάναν λοιπόν ούτως ώστε αυτός που έχει πρόβλημα με τον προστάτη του να έχει 13 ευκαιρίες να πάει να ανακουφιστεί. Λοιπόν, πολλοί μας σκέφτονται, βλέπω, πάρα πολύ. Ναι, πάντα για το καλό μας. Πάντα για το καλό μας. Λοιπόν, όπως βλέπουμε όλοι, δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά εδώ. Και πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι παρόλο που αυτοί με το σχέδιο που έχουν, που το σχέδιο τους είναι πλέον πολύ καθαρά φαίνεται, δηλαδή είναι ο αφανισμός του αυτόχθωνα Έλληνα. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Υπάρχει όμως λύση για αυτό το πράγμα? Βεβαίως. Και μάλιστα πάρα πολύ καλή. Η Ελλήνων Συνέλευσης. Δηλαδή, τι είναι η Ελλήνων Συνέλευσης? Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι δύο πράγματα. Είναι ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος εκπροσωπεί το έθνος μας, τους κυρίαρχους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Για πρώτη φορά να τονίσω ότι έχουμε εκπροσώπηση ως έθνος. Και επίσης είναι και οι τοπικοί οργανισμοί, με την ίδια επωνυμία Ελλήνων Συνέλευσης. Να εξηγήσουμε βέβαια πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά. Δημιουργήθηκαν από Έλληνες πολίτες, απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας, οι οποίοι άκουσαν όλα αυτά εδώ που έλεγε ο Αρτέμις Όρας, εξέτασαν λίγο πιο ζεστά το όλο θέμα, το ερεύνησαν, το έψαξαν,
Εφόσον είδαν ότι είχαν ενημερωθεί όλοι οι θεσμοί, αλλά κανένας δεν έκανε κάτι γι' αυτό, για το συμφέρον της χώρας μας, για μια καλύτερη κοινωνία, θα δούμε ότι είχαμε πολλές δυνατότητες και το γνωρίζουν όλοι φυσικά αυτό, αποφασίσαμε να αναλάβουμε οι ίδιοι οι πολίτες πλέον. Έτσι, με τη δημιουργία των 110 πρώτων τοπικών οργανισμών Ελλήνων Συνέλευσης, τα οποία δημιουργούνται από Έλληνες πολίτες, είναι καθαρά δηλαδή μια αμιγώς ελληνική κίνηση, αυτοί οι οργανισμοί μαζί με τους πολίτες τους δώσανε εντολή στον Αρτέμις Ώρα να δημιουργήσει και τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ούτως ώστε να έχουμε το δικαίωμα, αν γίνουν εκλογές, να συμμετέχουμε με το δικό μας όχημα. Δηλαδή, και ποιος χρηματοδοτεί αυτούς τους οργανισμούς? Κανένας. Δεν χρηματοδοτούμαστε από πουθενά. Οι ίδιοι πολίτες με ελεύθερη βούληση συμβάλλουν για τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων, τίποτε παραπάνω. Για την πληρωμή δηλαδή του ενοικίου, του ρεύματος και ό,τι άλλο προκύψει. Και ο σκοπός τους είναι να ενημερώσουν τον κόσμο για κάποια πράγματα, για κάποιες λύσεις στα προβλήματα τα οικονομικά, ας πούμε. Ναι. Να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες για το τι δυνατότητες έχουμε αυτή τη στιγμή, για τον τρόπο που μπορούμε να κινηθούμε, ο οποίος είναι καθόλου νόμιμος και συνταγματικός. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν σε αυτά τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης που είναι διασκορπισμένα πλέον σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, ναι, και μάθανε για το πλούτο το κληρονομικό στο οποίο είναι η τελική δικαιούχη και κληρονομή. Ακριβώς. Είναι δικαιούχη και κληρονόμη. Είναι καταπιστευματικοί οι λογαριασμοί, είναι ένας πλούτος τον οποίο απέκρυψαν από τους Έλληνες, αλλά γενικά θα δούμε ότι και όλες οι χώρες έχουν δικό τους πλούτο και δεν το γνωρίζουν και αυτές, όπως δεν το γνωρίζαμε και εμείς μέχρι πριν μερικά χρόνια. Ενημερώνονται λοιπόν σε αυτά εδώ τα γραφεία. Ότι έχουν δηλαδή την δυνατότητα να προβούν σε αποπληρωμή όλων των οφειλών τους, με βάση αυτούς τους λογαριασμούς που ανήκουν στους ίδιους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πολύ βασικό όμως είναι ότι δηλώνονται πλέον ως Έλληνες αυτόχθονες στέγενείς, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα μας, το κράτος μας, είναι πλέον μια ιδιωτική εταιρεία στην οποία φαινόμαστε όλοι ως υπήκοοι υποτελείς, χρεωστικά ομόλογα δηλαδή, πελάτες μιας εταιρείας, γι' αυτό και βγάζουν ακόμα και στα νεογέννητα αφημί. Δηλώνονται, φαινόμαστε έτσι. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική και ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε τα πράγματα. Δηλώνουμε την πραγματική μας ταυτότητα δηλαδή, που είναι Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς, μέλη της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, μέλη δηλαδή του έθνους μας. Και λοιπόν όλοι αυτοί οι δύο λογαριασμοί, στους οποίους μας δες ότι όλοι οι Έλληνες είναι δικαιούχοι και τελικοί κληρονόμοι, ποιοι είναι δηλαδή? Είναι τα 600 δις δολάρια, τα οποία είναι μια επικυρωμένη οφειλή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απόλυτα πιστοποιημένα βέβαια, διότι έχουμε τη δικαστική απόφαση 67-650/2013, η οποία πιστοποιεί την ύπαρξη, την νομιμότητα και εγκυρότητα αυτών, αλλά εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα χρεόγραφα αυτά, καθώς και τα νομιμοποιητικά που τα συνοδεύουν, έχουν αναρτηθεί στην οθόνη UCC-1, η οποία αναγνωρίζεται και επεπτεύεται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ως πλατφόρμα βέβαια για εμπορικές συναλλαγές. Και ξέρουμε ότι αποτύπωμα από την οθόνη αυτή αποτελεί αδιαφυσβήτητο και αδιαφιλονίκητο τεκμήριο υποχρεωτικής πληρωμής. Δεν χρειαζόταν δηλαδή καν δικαστική απόφαση. Ήδη ήταν επιβεβαιωμένο και πιστοποιημένο πριν ακόμα έρθουν στην Ελλάδα.
Βέβαια, εκτός από την απόφαση 67-650 του 2013, η οποία πιστοποιεί και λέει ότι αποδείχτηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, την Χάνια Μετάκληπτου Πληροξουσίου, διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δις, το οποίο έχει κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος. Τι σημαίνει καταπιστεύματος δηλαδή? Το καταπίστευμα είναι κληρονομικού δικαίου. Άρα ανήκει κληρονομικά δηλαδή σε όλους τους Έλληνες. Μάλιστα. Καταπίστευμα δηλαδή έχουν τα έθνη. Μήπως δεν ενημερώθηκαν όλοι οι θεσμοί μας και δεν γνωρίζουνε? Όχι, γνωρίζουνε όλοι. Το λέει και η δικαστική απόφαση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό εδώ βέβαια και εμείς. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι θεσμοί εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός μας, ο Υπουργός Οικονομικών, οι βουλευτές μας. Όλοι φυσικά οι βουλευτές μας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άμεσα μετά την κατάθεση των 600 δις έχουν ενημερωθεί όλοι εντός και εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως βλέπω τώρα από αυτό εδώ το έγγραφο, το οποίο είναι επίσημο, είναι δικαστική απόφαση, βλέπω ότι πρόκειται για 6 ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου, έτσι δεν είναι? Ναι, ύψους 100 δις. Δηλαδή, αυτό σημαίνει με την απλή λογική ότι αν αυτά δεν ήταν αληθινά, δεν έχουμε εμείς Αμερικάνικη πρεσβεία εδώ να τα αμφισβητήσει ή να πάρει θέση? Εννοείται, αυτό εξυπακούεται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι στην κατοχή όλων των Ελλήνων αυτός ο λογαριασμός, ο πρώτος. Θεωρείται πλέον, είναι πλέον κληρονομιά. Ναι. Είναι εκεί και περιμένει εμάς τους Έλληνες να κάνουμε την αποδοχή αυτή. Η αποδοχή γίνεται μέσα από την εξώδικη διαδικασία εντολής αποπληρωμής όλων των οφειλών. Και ποιος θα κάνει αυτά? Τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης. Και αυτά δηλαδή κοστίζουν πολλά? Όχι βέβαια. Παίρνει τίποτα χρήματα αυτή η Έλληνων Συνέλευση στα γραφεία? Μηδέν. Μάλιστα. Όλοι όσοι είναι στην Ελλήνων Συνέλευση είναι αφιλοκερδός μέσα στα γραφεία. Κανένας από αυτούς δεν πληρώνεται. Δηλαδή ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να ενημερώσει απλά τους Έλληνες για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στη χώρα και το τι δυνατότητες έχουν οι Έλληνες. Όλα αυτά που μας αποκρύπτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η απελευθέρωση της Ελλάδος. Πολύ σωστά. Να θυμίσω ένα πρόσφατο γεγονός, το οποίο δεν το έδειξε φυσικά κανένα κανάλι. Αναφέραμε για την πρώτη δικαστική απόφαση που έγινε το 2013, το πρώτο δικαστήριο. Πρόσφατα όμως στις 15 Νοεμβρίου του 2017. Είχαμε για δεύτερη φορά επαναφορά αυτού του θέματος, παράνομα βέβαια. Ένα δικαστήριο να σε διακόψω. Ναι. Γιατί λες παράνομα? Διότι αυτό εδώ, αυτή η απόφαση, αυτό το δικαστήριο έχει τελεσιδικήσει πλέον. Είναι αμετάκλητο και δεν μπορεί να εκδικαστεί εκ νέου. Α, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όταν βγήκε η απόφαση το 2013 που έλεγε ότι πραγματικά έχουν κατατεθεί αυτά τα χρήματα για το έθνος των Ελλήνων, για την αποπληρωμή όλων των χρεών τους και τα λοιπά, και για να ξεκινήσει ξανά η οικονομία. Άρα, είχανε το περιθώριο, υπήρχε, ναι, όπως και σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις, ένα χρονικό περιθώριο να υποβάλουν οποιαδήποτε έφεση ή ένσταση είχαν πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Δηλαδή, αν κάποιος υπουργός, δηλαδή, που φαντάζομαι ότι θα γνωρίζανε, γιατί στην δίκη αυτή εδώ... Υποθέτω ότι θα γνωρίζανε φυσικά. Δηλαδή ξεκίνησε από τον Άδωνη Γεωργιάδη που αμφισβητούσε αυτά τα ποσά. Βέβαια, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα να ερευνήσει αυτό εδώ το θέμα. Καλά, ο Άδωνη δεν έλαβε γνώση μετά της δικαστικής απόφασης? Φαντάζομαι ότι θα έλαβε γνώση, γιατί ξέρουμε ότι και τον Αύγουστο του 2015 τον κάλεσε η δικαιοσύνη να απολογηθεί για ποιο λόγο κατέθεσε ψευδός. Α, βρε τι μαθαίνουμε εδώ στο νέο, ε! Μάλιστα. Άρα λοιπόν με την δεύτερη απόφαση, τη δικαστική που είναι πριν λίγες μέρες... Μα εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν ήταν κανένα κανάλι
να προβάλλει αυτό το γεγονός. Και μάλιστα Κώστα, έξω από τα δικαστήρια ήταν πάνω από 1500 άτομα. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή μόνο η παρουσία αυτή, πες ότι δεν ήξεραν, θα έπρεπε να τραβήξει την προσοχή όλων των δημοσιογράφων. Και δεν ήταν κανένας. Κανένας, όχι. Ούτε από το ραδιόφωνο. Αυτό είναι πολύ παράξενο και ύποπτο, θα έλεγα. Όταν για πολύ μικρότερα γεγονότα βλέπουμε να μαζεύονται όλα τα κανάλια, να τραβάνε και να μας λένε επί ώρες ρεπορτάζ και κοντά ρεπορτάζ. Και εδώ για ένα θέμα το οποίο έχει σίγουρα τεράστιο ενδιαφέρον για τον κάθε Έλληνα, δεν είπαν κουβέντα δηλαδή. Άκρα του τάφου σιωπή. Σε αυτή τη χώρα όλα πρέπει να τα ανακαλύπτεις μόνος σου. Βέβαια, καλό μας κάνουν, μας έχουν εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά σε αυτό, θα έλεγα. Γι' αυτό και εμείς ψάχνουμε. Και όσο ψάχνουμε, βρίσκουμε. Τι άλλο έχουμε βρει? Τι άλλο? Α, κάτι ακόμη πιο καλό. Τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς. Τι είναι αυτό πάλι? Πάλι για δεύτερη φορά ακούμε τον όρο καταπίστευμα. Ναι. Είπαμε ότι είναι κληρονομικού δικαίου. Ανήκουνε στα έθνη. Οπότε και εμείς βρήκαμε το δικό μας λογαριασμό. Μάλλον τους δικούς μας λογαριασμούς, γιατί είναι πολλοί. Ένα λεπτό. Και από πού ξεκινάνε αυτά εδώ? Όλα αυτά εδώ, όλες αυτές τις πληροφορίες, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία φυσικά, μας τα έχει δώσει ο Αρτέμης Σόρας. Μάλιστα. Και αυτοί οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί στους οποίους αναφέρεσαι, λοιπόν, πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας το εξής. Όλο το ιστορικό, το οποίο ξεκινάει από το 1944. Τότε μαζευτήκανε οι 44 νικήτριες χώρες σε μια τοποθεσία στην Αμερική που λέγεται Bretton Woods. Όπως λέμε και η συνθήκη του Μάστριχτ. Παράδειγμα είναι στο Μάστριχτ. Αυτό εδώ, αυτή η συνθήκη έγινε λοιπόν στο Bretton Woods της Αμερικής. Μαζευτήκαν λοιπόν 44 χώρες, οι νικήτριες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και με πάντα το πρόσχημα, το καλό της ανθρωπότητος, είπανε, ρε παιδιά, δεν μας παίρνει άλλο να ξανακάνουμε Τρίτο Πόλεμο, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι δεν θα μείνουμε, κανένας δεν θα μείνει πάνω στον πλανήτη, μόνο οι κατσαρίδες θα αντέξουν. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να αποτρέπει τα κράτη να κάνουν πόλεμο μεταξύ τους. Άρα να μην υπάρχει φθόνος. Και για να μην υπάρχει φθόνος λοιπόν, πρέπει να υπάρχει αυθονία. Άρα λοιπόν το 1944 μαζευτήκανε και αποφάσισαν το εξής: ότι από εδώ και πέρα, οτιδήποτε αγαθό και να αγοράζει μια χώρα, ας πούμε θέλει να αγοράσει πετρέλαιο, την τιμή δεν θα τη βγάζει ούτε ο Αμπντουλάχ ούτε ο Σουλεϊμάν. Θα την βγάζει η Παγκόσμια Τράπεζα, και θα είναι υπερτιμημένη, αλλά όχι μόνο για το πετρέλαιο, για όλα τα προϊόντα. Οπότε από αυτήν την υπερτίμηση το 65% περίπου θα πηγαίνει στα ταμεία της κάθε χώρας όταν αγοράζει προϊόντα. Ας πούμε ότι η Ελλάδα αγόρασε χαλκό. Λοιπόν, το αγοράζει στην τιμή που λέει το χρηματιστήριο από την Παγκόσμια Τράπεζα που έχει βγει η τιμή, και η διαφορά λοιπόν μπαίνει στο κουμπαρά της Ελλάδος. Αυτό συμβαίνει λοιπόν από το 1945 για την Ελλάδα. Ακριβώς. Γιατί επικυρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Όχι, του 1945. Ναι. Με το ΦΕΚ 3-15. Κρατήστε αυτό το ΦΕΚ 3-15. Τα παγκόσμια κληρονομικά κεφάλαια, Κώστα, ξέρουμε ότι ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, από την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Federal Reserve, και εποπτεύονται από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών. Επίσης, επικυρώνονται και από 48 παγκόσμιους θεσμούς. Ενδεικτικά, να πούμε ότι είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η Ανώτατη Επιτροπή των 300, από τους ειδικούς παρατηρητές, το Ανώτατο Δικαστήριο της Χάγης, το Ανώτατο Ποινικό Διεθνές Δικαστήριο,
Καθώς βέβαια και από τους αξιωματούχους της κάθε χώρας, ένα, του έθνους ένα και, λεπτό, και των κρατών. Δηλαδή μου λες τώρα ότι, ναι, ότι κάθε χρόνο δηλαδή στέλνουν τον ισολογισμό με τα χρήματα του ελληνικού λαού σε όλες, στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως, καθώς επίσης και σε όλες τις χώρες, και υπογράφει κανένας από τον ισολογισμό. Βεβαίως, η ανώτατη αξιωματούχη της κάθε χώρας. Δηλαδή για μας. Σε εμάς, παραδείγματος χάρη, το 2007 γνωρίζουμε ότι έχει υπογράψει ο Κάρολος Παπούλιας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Αλογοσκούφης ως υπουργός οικονομικών και ο Αδαμάντιος Βασιλάκης ως πρέσβης της Ελλάδος στον ΟΗΕ. Μαζί με τους 48, υπενθυμίζω, παγκόσμιους θεσμούς οι οποίοι επικυρώνουν αυτούς τους ισολογισμούς κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν οι ίδιοι αυτοί που μας κυβερνούν γνωρίζουν για τον πλούτο μας. Και για ποιο λόγο τότε μας βάλαν στα μνημόνια? Λοιπόν, εδώ σε αυτό, αυτό το σημείο. Αυτό είναι αξιοαπορίας, ναι. Και εγώ έχω αυτή την απορία. Για ποιο λόγο μας βάλαν στα μνημόνια? Ένα λεπτό. Λοιπόν, και... μας βάλαν στα μνημόνια επειδή μας λένε ότι έχουμε εξωτερικό χρέος. Ακριβώς. Και δεν το οποίο μάλιστα καλά. Το έχω εδώ μπροστά. Είμαστε μου σπάταλοι. Και λέει εδώ πέρα ότι στις 30 Ιουνίου του 2015, παράδειγμα, που είναι αυτό εδώ το έγγραφο, λέει ότι η Ελλάδα χρωστούσε 360 δις. Να πούμε ότι αυτά είναι, δεν είναι δικά μας στοιχεία, είναι επίσημα στοιχεία, έτσι, δεν λέμε ότι μας κατέβει. Που σημαίνει ότι ο κάθε Έλληνας, είτε νεογέννητο είτε υπερήλικο άτομο, χρωστάει κατά κεφαλήν 47.636 δολάρια. Άρα η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια επειδή χρωστάει λόγω ενός εξωτερικού χρέους 47.000 ο καθένας μας δηλαδή. Και όχι ένα λεπτό όμως, γιατί κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν εδώ την κατάσταση που βλέπω. Γιατί βλέπω εδώ ότι για παράδειγμα. Τι βλέπεις πάλι, Κώστα, πολύ ψάχνεις. Πρέπει, γιατί ξέρεις, όταν υπάρχει ανεργία πρέπει με κάτι να ασχολείσαι. Σωστά, γι' αυτό φροντίσανε να έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Κοίταξε, αυτό εδώ είναι γνώρισμα μας των Ελλήνων. Μα σκέφτονται, βλέπω, όπως και με τις λακκούβες, όπως και με τα διόδια, Πολύ ωραία περνάμε σε αυτή τη χώρα. Είναι και άλλοι που είναι detectives, είναι, και μάλιστα και υπουργοί οικονομικών κτλ. Αλλά αυτό που μου συνέχεια αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι το Βέλγιο δεν χρωστάει κατά κεφάλι 47.000, χρωστάει 113.000. Βλέπουμε ότι η Ελβετία, ο κάθε κάτοικος χρωστάει 154.000 και όχι 47 που χρωστάμε εμείς. Ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, ο οποίος είναι ο Ολλανδός κύριος που είχε έρθει τότε με το Βαρουφάκι, αν θυμάστε, κτλ. Λοιπόν, η χώρα του λοιπόν μας δείχνει εδώ πέρα ότι χρωστάει 2,5-3 και κατά κεφαλήν 226.000 ο κάθε Ολλανδός. Γιατί δεν είναι και αυτοί, ρε παιδιά, μέσα στα μνημόνια? Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Μα γιατί αυτοί δεν ξέρουν να ψάχνουν? Δεν ψάχνανε. Για να δούμε η Γερμανία. Η Γερμανία 5,5-3 και ο κάθε Γερμανός 68.700, ενώ εμείς 47. Μα η Γερμανία πρέπει να μπει στα μνημόνια, όχι εμείς. Λοιπόν, ένα λεπτό. Α, μάλιστα, ακούω από την άλλη γραμμή ότι δεν έχει σημασία ότι χρωστάς, αλλά τι ποσοστό υπή του ΑΕΠ είναι αυτό το χρέος? Πολύ καλά, λέει λοιπόν ο ακροατής εδώ. Για να δούμε λίγο, πάμε πίσω. Η Ελλάδα, το χρέος της αντιπροσωπεύει το 174% του ΑΕΠ, μας λέει εδώ. Δηλαδή, που σημαίνει τι αυτό εδώ σε απλή μετάφραση? Ότι για να ξεχρεώσει η Ελλάδα θα πρέπει για ένα χρόνο και περίπου 7 ή 8 μήνες να μην φάει, να μην πιει, να μην ξοδεύσει τίποτα, να τα δώσει όλα πίσω και ξοφλάει το χρέος της, έτσι δεν είναι? Ναι. Για να δούμε λίγο οι άλλες χώρες. Λοιπόν, ποια χώρα είπα για το Βέλγιο, παράδειγμα. Λοιπόν, το Βέλγιο, 266% επί του ΑΕΠ. Πόσα χρόνια δεν πρέπει να τρώνε? Δεν πρέπει να τρώνε, να μην πίνουν, να μην διασκεδάζουν, να μην κάνουν τίποτα. Και αν τα καταφέρουν μετά από 2,5 χρόνια και παραπάνω, 2 χρόνια και 7 μήνες, τότε εξοφλάνε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Για να δούμε λίγο. Η Ελβετία, 229% επί του ΑΕΠ. Εγώ. Άρα, ο Ντάιζενμπλουμ
316%, δηλαδή 3 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει όμως σε απλή ελληνική γλώσσα? Ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσα εργοστάσια έχεις, κύριε Ντάιζενμπλουμ, εκεί πέρα στην Ολλανδία, ή πόσες μονάδες παραγωγικές υπάρχουν στη χώρα σου. Ό,τι και να είναι, σημαίνει ότι για 3 χρόνια και 1-2 μήνες, λοιπόν, δεν πρέπει να φας, δεν πρέπει να πιείς, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα για να ξοφλήσεις το χρέος. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Άρα εδώ δηλαδή κάτι δεν πάει καλά όλοι. Δηλαδή γιατί βάλαν την Ελλάδα που έχει τα μικρότερα ποσοστά εδώ πέρα? Δηλαδή κάτι δεν πάει για καλά. Για να δούμε, μήπως μας τα λένε, αλλά εμείς δεν δίνουμε σημασία. Δηλαδή τι εννοείς με αυτό? Λοιπόν, να δούμε λίγο τι ακριβώς λένε τα μνημόνια. Τι είναι τα μνημόνια? Ας δούμε λίγο τα ΦΕΚ. Έτσι, ΦΕΚ, ξέρουμε ότι είναι το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο από αυτό. Αλλά πριν πάμε στο ΦΕΚ, να βάλουμε λίγο εκείνο το βιντεάκι του 2005. Με εκείνα τα δύο υπέροχα άτομα. Ναι. Την κυρία Μπενάκη. Η κυρία Μπενάκη ήταν η πρόεδρος της Βουλής τότε. Ναι, ναι. Έτσι. Και ενημέρωνε ποιον? Τον νεοεκλεκθέντα. Ναι, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια. Έτσι δεν είναι? Φοβερό, καταπληκτικό. Για να δούμε, για να δούμε τι του λέει. Γιατί βέρπα βολεν σκρίπτα μάνεντ. Άρα λοιπόν να δούμε τώρα τι μας λέει ακριβώς το 2005 η κυρία Μπενάκη. Λοιπόν, ανακοινώνει λοιπόν η κυρία Μπενάκη, ο νέο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και μας λέει: Αναλαμβάνετε, κύριε πρόεδρε, την προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Ένα λεπτό εδώ. Η κυρία Μπενάκη δεν είναι η πρόεδρος της Βουλής μας? Ακριβώς. Δεν πληρώνεται από τον ελληνικό λαό? Ακριβώς. Για ποιο λόγο πληρώνονται αυτά τα άτομα? Για να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα του έθνους και της χώρας. Ναι, αλλά εδώ τι λέει? Ότι τα εθνικά σύνορα και ένα είναι μέρος... Είναι θυματοφύλακες δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι. Και εδώ μας λένε οι ίδιοι δημόσια ότι τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει η Ελλάδα πιο μικρή? Μάλλον κάτι τέτοιο εννοούν. Μα ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα? Δεν τους το δώσαμε. Διότι εμείς πάντως. Πρέπει να θυμίσουμε σε όλους ότι αυτοί είναι απλώς διαχειριστές μας. Σωστά. Γι' αυτό και πληρώνονται από εμάς. Σωστά. Άρα είναι υπαλληλοί μας. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα εδώ έχουμε τρελαθεί. Ενδιαφέρον. Για να δούμε τη συνέχεια. Θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Μας λέει ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, δηλαδή θα αλλάξουν, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι. Καθώς λέει θα μπορούν να προστατεύονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά ίσως και να παραβιάζονται. Το άκουσα καλά? Πολύ καλά το άκουσα. Δηλαδή, μετά από τόσους αιώνες και που χύθηκαν αγώνες, ποτάμια αίματος για την ελευθερία και για τα δικαιώματα των ανθρώπων, έρχεται η κυρία Μπενάκη να μας πει ότι θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται. Ακριβώς αυτό εδώ μας λέει και βλέπουμε ότι ο κύριος Παπούλιας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει απαθής σε όλα αυτά που ακούει. Μήπως κάνει διαλογισμό εκείνη την ώρα και είναι... Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Πάντως κοίταξε τι λέει πιο κάτω, μας τα λέει, ναι, όλα. Θα παραβιάζονται, λέει, από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Άρα μας λέει η κυρία Μπενάκη ότι την επόμενη πενταετία, έχουμε 2005 τότε, έτσι, επόμενη έτσι, πενταετία έτσι. Είναι 2010. Ναι, άμα ξέρουμε καλά μαθηματικά, 10, ναι, σωστά. 10, πολύ σωστά. Λοιπόν, και μας λέει ότι όλα αυτά εδώ θα γίνουν από αρχές και εξουσίες που δεν γνωρίζετε ακόμα, λέει, πέραν των γνωστών. Έκπληξη. Και καθιερωμένων.
Και πάντως λέει, η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Γι' αυτό τώρα κατάλαβα το 2010 που ήρθαν κάτι τύποι έτσι με γραβάτα που δεν τους ψήφισε κανένας. Η Τρόικα. Που, πώς τους κάναν θεσμούς, γιατί ακούσεις ειδήσεις, να είναι οι θεσμοί, ήρθαν οι θεσμοί, φύγανε οι θεσμοί. Ποιος θεσμός, αφού δεν είναι ψηφισμένο από κανέναν. Μα δεν χρειάζεται να ψηφίζουμε. Είπαμε ότι εδώ είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η Ελληνική Δημοκρατία. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα σιγά σιγά δένει το πάζελ. 2005 και 2010 και τζουκ ήρθαν τα μνημόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε τώρα σε παγκόσμια αποκλειστικότητα ότι θα πούμε εμείς τι γράφουν τα μνημόνια. Γιατί δεν πρόλαβαν τα παιδιά μας που είναι στη Βουλή να το διαβάσουν. Είναι πολλές σελίδες και ξέρετε, έχουν πάρα πολλές ασχολίες κτλ. Πού να προλάβουν. Λοιπόν, ναι, ας διαβάσουμε ένα φεκ λίγο. Να ενημερωθεί και ο κόσμος. Να δούμε λίγο εδώ τι μας λέει. Είναι το φεκ Α262 και μας λέει το εξής. Ότι η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΦΧΣ, όταν λέει η Ελλάδα, είπαμε προηγουμένως ότι έχουν μετατρέψει το κράτος μας σε μια ιδιωτική εταιρεία. Άρα αυτό εδώ εννοεί. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ξέρουμε ότι δεν είναι ελληνική, είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, δημιουργήθηκε το 1927 από τους ίδιους μετόχους. Πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι πρόεδρος στην Εθνική ήταν κάποιος από την οικογένεια Rothschild, αντιπρόεδρος όμως είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος. Μα αυτό δεν ταιριάζει, δηλαδή η ύλη με το πνεύμα. Βλέπουμε ότι εδώ πάνε μαζί. Τι να πω, Κώστα. Λοιπόν, και το ΤΑΦΧΣ, το οποίο είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το οποίο δεν το είχαμε πιο μπροστά, δημιουργήθηκε το 2010, το οποίο είναι ιδιωτικού δικαίου. Τρεις ιδιώτες δηλαδή παρετούνται, λέει, με την παρούσα, αμετάκλητα και ανεφόρων. Δεν μπορούν δηλαδή να ανακαλέσουν. Έχουν παραδοθεί μάλιστα και ανεφόρων. Αμετάκλητα σημαίνει δηλαδή για πάντα. Για πάντα. Δεν μπορούν να ανακαλέσουν. Μα αυτοί δεν είναι διαχειριστές μας. Πώς πήραν αυτό το δικαίωμα να αποφασίσουν για μας χωρίς εμάς. Πολύ σωστά. Λοιπόν, παρετούνται αμετάκλητα και ανεφόρων από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι. Δηλαδή, παρετούνται όχι μόνο από τα τωρινά αλλά και από τα μελλοντικά στοιχεία που μπορεί να δικαιούμαστε, από τα πάντα δηλαδή έχουν παραιτηθεί. Δηλαδή βρίσκουμε ότι ξαφνικά έχουμε, ας πούμε, ουράνιο στην Ελλάδα, μεγάλα κοιτάσματα. Ναι, Κώστα, έχουν παραιτηθεί εκ των προτέρων. Ούτε αυτά θα είναι δικά μας. Το λέει, αν συνεχίσουμε, το λέει το ήδη, μέσα στο ίδιο το ΦΕΚ, όσον αφορά στα ίδια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία. Μάλιστα. Χωρίς περιορισμό της ασυλίας έναντι αγωγής, δικαστικής απόφασης ή άλλης εντολής αποκατάσχεσης, σύλληψη ή ασφαλιστικά μέτρα. Πριν την έκδοση δικαστικής απόφασης. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχουν παραιτηθεί εκ των προτέρων και δεν μπορούν να διεκδικήσουν με κανέναν τρόπο πίσω τίποτε πλέον. Μάλιστα, και δηλαδή αυτό είναι το μνημόνιο. Επίσης, αν συνεχίσουμε, ναι, βλέπουμε ότι με την παρούσα δεύτερη τροποποιητική σύμβαση και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Ένα λεπτό, δηλαδή δεν έχουμε ελληνικό δίκαιο. Από όσο αντιλαμβανόμαστε, δεν ισχύει πλέον το ελληνικό δίκαιο. Μας βάραν δηλαδή στο αγγλικό δίκαιο. Ερήμην, γιατί και εμείς δεν το γνωρίζαμε. Και τι σημαίνει αυτό, όμως αγγλικό δίκαιο. Αγγλικό δίκαιο είναι το δίκαιο των κατακτητών, είναι το δίκαιο της θαλάσσης. Το είχαν κάποτε οι Άγγλοι στις αποικίες τους, αν θυμάσαι. Α, για να νομιμοποιήσουν το πλιάτσικο που κάνανε σε αυτές τις χώρες. Ακριβώς. Και κάναν το ίδιο και με εμάς. Ναι. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε ότι σε περίοδο ειρήνης έχουν χωρίσει εθνική κυριαρχία και ασυλία. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ακριβώς, ναι. Να δούμε όμως και πού υπαγόμαστε, πέρα από το αγγλικό δίκαιο που μας έχουν επιβάλει. Αν συνεχίσουμε, βλέπουμε ότι τα συμβαλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει σχετικά με την νομιμότητα, την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Τι είναι, Κώστα, το Λουξεμβούργο? Εγώ ξέρω ότι είναι ένα ιδιωτικό κρατήδιο που ανήκει σε ένα όμιλο τραπεζών και δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή εμείς σαν κράτος, σαν έθνος δηλαδή, θα πρέπει να λογοδοτούμε στο ιδιωτικό μαγαζί των τραπεζιτών του Λουξεμβούργου? Αυτοί θα παίρνουν αποφάσεις για μας? Μήπως γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν αυτοί να περνάνε κάποιες προτροπές, κάποιοι νόμοι για τη ζωή μας που λέγανε ότι και τα λιγμένα προϊόντα είναι κατάλληλα προς βρόσιν από τους Έλληνες? Μάλιστα. Για να δούμε όμως. Βλέπουμε δηλαδή από όλο αυτό ότι δεν αποφασίζει η Βουλή μας. Αποφασίζουν οι δανειστές, οι υποτιθέμενοι δανειστές. Για να δούμε λίγο όμως εδώ σε αυτή την κατάσταση. Νομοθετεί το Λουξεμβούργο και επικυρώνουν. Λουξεμβούργο μας λέει εδώ πέρα ότι το Δουκάτο του Λουξεμβούργου χρωστάει 472 δις, που σημαίνει κατά κεφαλήν χρέος, δηλαδή ο κάθε κάτοικος εκεί πέρα του Λουξεμβούργου, κάθε υπήκοος, γιατί αυτή είναι υπήκοη, χρωστάει 3.700.000 δολάρια, που αντιστοιχεί στο 3.443% επί του ΑΕΠ. Δηλαδή αυτή, για να ξεχρεώσουν, θα πρέπει, ας πούμε, να ενσαρκωθούν άλλες 8 φορές, να μην φάνε, να μην πιούν, πώς θα τα καταφέρουν δεν ξέρω, για να ξεχρεώσουν. Και μας στείλανε σε αυτούς, δηλαδή αυτοί τι διαχείριση κάνουν, αφού χρωστάνε χίλιες φορές πάνω από ό,τι χρωστάει η Ελλάδα? Μήπως κάποιος κάνει πλάκα με τις ζωές μας και πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να ξυπνάμε? Λοιπόν, βλέπουμε ότι μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά εδώ στη χώρα μας. Αδιανόητα πράγματα, για πρώτη φορά τα αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό και οι Έλληνες είναι σε βαθιά απόγνωση. Το βλέπουμε, το βιώνουμε όλοι. Όλοι όσοι ζουν μέσα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Να ξαναγυρίσουμε όμως αυτούς τους λογαριασμούς, τους καταπιστευματικούς που μας έλεγες πριν. Δηλαδή το 2007 έχουμε στα χέρια μας ναι, έχουμε τον ισολογισμό του 2007, πάρα πολύ σωστά, που βλέπουμε τον τεράστιο πλούτο που διαθέτουν οι Έλληνες και οι άλλες χώρες βέβαια. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που συμμετέχει σε αυτήν εδώ τη συνθήκη του Bretton Woods, πλέον σχεδόν όλες οι χώρες συμμετέχουν και έχουν τεράστιο πλούτο. Αλλά ας μιλήσουμε για τα δικά μας. Η περιουσία αυτή είναι κατατεθειμένη στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδος, δηλαδή είναι κατατεθειμένη μέσα στις τράπεζες που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, δεν είναι κάπου έξω, απλά είναι σε ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή αυτός ο ισολογισμός τι λέει ακριβώς? Ότι η Ελλάδα έχει μέσα στις τράπεζες τις ελληνικές και όχι του Βερολίνου, της Νέας Υόρκης και τα λοιπά. Τι ποσό? Ένα τεράστιο ποσό, είναι 115,3 εκατομμύρια. Ένα λεπτό. 115,3 εκατομμύρια. Να, ακριβώς, πολύ μα σωστά. Όλοι, ένα τρισεκατομμύριο είναι 1.000 δισεκατομμύρια. Και έχουμε τέτοιο ποσό εδώ μέσα στην τράπεζα. Ακριβώς. Στις τράπεζες της ελληνικές. Και μάλιστα έχουμε τους λογαριασμούς. Ναι. Και τα ποσά που είναι κατατεθειμένα μέσα στις τράπεζες, ας πούμε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συναντάμε το ποσό των 52,3.
Μάλιστα εδώ γράφει και τον αριθμό του λογαριασμού. Ναι, 9, ναι. 7, 7, 7, 2, 5, 4, 1, 1, 1, 4. Αυτός είναι ο αριθμός λογαριασμού, δηλαδή, του λογαριασμού της εθνικής, ναι. Όμως αυτά τα ποσά ανήκουν στο έθνος των Ελλήνων. Ναι, έτσι, ανήκουν στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Χιλιάδες Έλληνες έχουν, αφού γνωρίσαμε πλέον αυτό εδώ, προβήκαμε στις εξής ενέργειες, και αυτό έχει γίνει από χιλιάδες πολίτες. Έχουν καταθέσει για να ελέγξουν αν όντως υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί. Έχουν καταθέσει μέσω ATM από ένα ευρώ σε κάθε λογαριασμό. Είναι 10 τράπεζες. Έχουμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε ότι βγάζει. Είναι ενεργοί οι λογαριασμοί, ναι. Το έχουμε διαπιστώσει. Και μάλιστα βγάζει το όνομα του δικαιούχου. Και το οποίο είναι η κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Άρα λοιπόν, άλλο πράγμα η ελληνική δημοκρατία που είναι οι διαχειριστές. Και άλλο η κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία που είναι οι ιδιοκτήτες. Είναι το έθνος και πραγματικά είναι οι ιδιοκτήτες. Σε όλους εμάς ανήκουν τα πάντα. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είμαστε εμείς. Οι άλλοι είναι διαχειριστές. Απλά τους βάλαμε να διαχειρίζονται τον πλούτο και τα συμφέροντα της χώρας. Δεν είναι και πολύ καλοί διαχειριστές. Αυτό το καταλάβαμε, Κώστα. Το θέμα είναι πώς τους αλλάζουμε. Μάλιστα. Και τι γίνεται με αυτά τα ποσά, δηλαδή μπορεί ο καθένας να τα παίρνει κατά βούληση? Δηλαδή αν μπορούσαν να τα πάρουν κατά βούληση, φαντάζομαι ότι τώρα δεν θα βρίσκαμε ούτε μία μέσα. Όχι, βέβαια αυτοί οι λογαριασμοί, όταν αναφερόμαστε στα 600 και στο δεύτερο λογαριασμό που είναι τα 2-3-300 δις. Πώς προέκυψαν? Τα οποία προκύπτουν από τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς. Έχουν απελευθερωθεί, δηλαδή δύο από τα 115, τρεις έχουν απελευθερωθεί, τα 2,3 τρισεκατομμύρια, για τα οποία έχει μεριμνήσει ο Αρτέμις Σόρας, καταβάλλοντας τις εγγυήσεις, και επίσης ένα πρόγραμμα με 49.000 μελέτες έργων που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα και όπου υπάρχει, στην Κύπρο και όπου υπάρχει ελληνισμός. Με βάση αυτά απεκλωβίστηκαν, ελευθερώθηκαν 2,3 εκατομμύρια δις για ανθρωπιστική βοήθεια, γνωρίζουμε ότι είναι, και για έργα, δηλαδή, για οτιδήποτε έργο θελήσουμε. Για να καταλάβουν όλοι. Και να πω λίγο κάτι, όταν λέμε ανθρωπιστική βοήθεια, είναι και το ξεχρέωμα των πολιτών. Δηλαδή αυτοί οι λογαριασμοί φυλάσσονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ναι. Και για να πάρει κάποιος χρήματα από εκεί, υπάρχουν, βλέπω εδώ, κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, χρειάζονται 4 προϋποθέσεις. Οι οποίες είναι? Είναι, είπαμε, να καταβάλουμε, να έχεις τους λογαριασμούς, τους κωδικούς, ο Αρτέμις τους είχε, να καταβάλεις την εγγύηση, γιατί αυτοί είναι καταπιστευματικοί, οι λογαριασμοί ανήκουν στο έθνος και ανήκουν και στις επόμενες γενιές. Δεν γι' αυτό βάζουν εγγύηση, ούτως ώστε να επιστραφεί, να μην χαθεί το ποσό, τίποτα, ακριβώς. Να αυξάνεται μόνο και ποτέ να μην μειώνεται. Ακριβώς, γι' αυτό ποτέ βλέπουμε ότι δεν έχουν χάσιμο αυτοί οι λογαριασμοί. Προστατεύονται δηλαδή με αυτόν εδώ τον τρόπο. Θεματοφύλακας αυτών των λογαριασμών ποιος είναι? Ο ΟΗΕ. Α, μάλιστα, είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Δεν είπαμε όμως τις άλλες δύο προϋποθέσεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πέραν της εγγύησης είπαμε ότι χρειάζεται ένα project. Κατατέθηκε ήδη το project αυτό με 49.000 μελέτες για έργα. Αλλά η τέταρτη προϋπόθεση είναι υπογραφή κάποιου θεσμού. Ο Αρτέμις δεν είναι θεσμός. Όχι, και πώς είναι? Γνωρίζουμε ακριβώς ότι... Ποιος είναι θεσμός στην Ελλάδα?
ο Πρωθυπουργός της χώρας, ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών, ναι. Ακριβώς, η Εκκλησία. Δηλαδή όλα τα δόγματα έχουν δικαίωμα, έχουν δικαίωμα υπογραφής. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μου λες τώρα ότι ακόμα και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος θα μπορούσε, ας πούμε, να τραβήξει χρήματα από εδώ. Βεβαίως. Και να σώσει τον ελληνικό λαό. Φυσικά. Μάλιστα. Αλλά εκτός αυτών, ποιος άλλος έχουν είναι? Και οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι. Ναι, ναι. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο Καλλικράτη, ο δήμαρχος είναι ένας μικρός πρωθυπουργός. Ξέρουμε ότι για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος χρειάζεται το 51%. Πολύ δηλαδή σωστά. Είναι το κρατήν του Δήμου. Ενώ αντίθετα η γενική κυβέρνηση μπορεί να πάρει και με 15% να κάνει. Έτσι. Δεν είναι. Οπότε ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι δήμαρχοι υπέγραψαν με τον Αρτέμη Σόρα και του δώσαν, όπως και εκκλησιαστικοί φορείς, και του δώσανε την εντολή να εκτελέσει όλη αυτή τη διαδικασία υπέρ της Ελλάδος. Και άρα λοιπόν έχουν αποδεσμευτεί 2-3-300 δις, ναι, ναι, για όλους τους Έλληνες. Δηλαδή συν τα 600 δις που είναι από τα ομόλογα της Αμερικής, δηλαδή πάμε. Ναι, περίπου, ναι, είναι δύο διαφορετικοί λογαριασμοί. Πάμε ακριβώς περίπου 3-3 εκατομμύρια κοντά. Έτσι. Και μας έχουν ακόμα στα μνημόνια και μας πάνε για κατάσχεση και πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Και βλέπουμε αυτό ακριβώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτά που λες όλοι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και ευτυχώς βλέπω εδώ πέρα ότι όλα τα λεγόμενα αυτά προέρχονται από επίσημα έγγραφα δικά τους. Δικά τους, ναι. Μάλιστα. Από διεθνείς παγκόσμιες συνθήκες, από δικαστικές αποφάσεις, από ΦΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο από όλα αυτά. Το θέμα, Κώστα, είναι τι γίνεται και ποια είναι η λύση. Ναι, ποια είναι η λύση. Πώς εμείς τα αξιοποιούμε όλα αυτά εδώ. Φαντάζομαι πηγαίνοντας σε ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι, ναι. Ενημερωνόμαστε, όπως είπα και πριν, στα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης και περνάμε πλέον, όσοι το αποφασίζουν και δεν βρίσκονται λόγο για ποιο λόγο να μην το κάνουν αυτό εδώ, στην αποδοχή αυτή της κληρονομιάς, στην δήλωση της πραγματικής τους ταυτότητας ως Έλληνες αυτόχθων ηθαγενείς. Κάνουμε χρήση όλων αυτών των κληρονομικών κεφαλαίων που μας ανήκουν και δίνουμε εντολή να αποπληρωθούν όλες μας οι οφειλές, είτε αφορούν την εφορία, είτε αφορούν πιστωτικά ιδρύματα, ταμεία, ΔΕΗ, νερό, δήμους. Άρα λοιπόν γι' αυτό τώρα δηλαδή, σιγά σιγά δένει το πάζελ, γιατί όπως ίσως να μην γνωρίζουν περισσότεροι, αλλά πάνω από 180 γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης δέχτηκαν βανδαλισμούς. Ναι, ναι, ναι. Άρα σημαίνει ότι σε κάποιους δεν αρέσει. Προσπαθούν αυτό να το σταματήσουν όλο αυτό εδώ. Προσπαθούν να το σταματήσουν. Μάλιστα. Εξαιρετικά λοιπόν. Άρα η λύση που υπάρχει είναι από περιέργεια. Ας πάει κάποιος σε ένα γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης να δει με τα ίδια του τα μάτια όλα αυτά τα έγγραφα που μας παρουσίασες εδώ πέρα, να πάρει τα έγγραφα αυτά εδώ και να τα πάει στον δικηγόρο του, στον συμβολιογράφο του, ή να πάει και, όπως κάνανε πάρα πολλοί, να πάνε και στον εισαγγελέα, όπως κάνανε κάποιοι από μας. Διότι αν είναι κάτι πλαστό, τότε πας φυλακή, εγώ αυτό ξέρω. Δεν μπορεί να διακινείς δηλαδή την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Οικονομικών, και να είναι ψέματα αυτά, έτσι δεν είναι? Έτσι, αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι γίνεται αυτό εδώ. Απευθύνονται τα μέλη, απευθυνόμαστε στους θεσμούς και κανένας δεν απαντάει. Δεν απαντάνε. Δεν απαντάνε. Μάλιστα. Δηλαδή ας σκεφτούμε τώρα εμείς οι Έλληνες όλοι, το πώς θα είναι η επόμενη μέρα με τόσα χρήματα. Δηλαδή να μην υπάρχει φτώχεια, και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχει δηλαδή φτώχεια στον πλανήτη. Όλα είναι ένα μάτριξ, είναι ένα ψέμα. Βιώνουμε δηλαδή μια φανταστική πραγματικότητα, η οποία
Το θέμα, Κώστα, είναι ότι έχουμε, εγώ το βλέπω απλά, ότι βλέποντας όλα αυτά μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στη χώρα μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη. Πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά όλο αυτό εδώ. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα ολόκληρο εργοτάξιο με τεράστια έργα. Τα παιδιά μας δεν χρειάζεται να φύγουν, γιατί βλέπουμε τη μετανάστευση που έχουμε. Μα θα επιστρέψουνε με τέτοιες συνθήκες. Με τέτοιες συνθήκες οπωσδήποτε. Μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη χώρα και να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι στις 6 Μαΐου του 2016 ο Αρτέμις Όρας δίνει εντολή και διαταγή προς τον πρωθυπουργό μας, τον Αλέξη Τσίπρα, να ξεχρεώσει όλους τους Έλληνες που έχουν κάνει την εξώδικη διαδικασία αποπληρωμής, δηλαδή. Ναι. Όλους τους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Εγγράφος το κάνει αυτό. Ναι, ναι, το κάνει εγγράφος. Βλέπουμε δηλαδή ότι στις 6 Μαΐου του 2016 δίνει εντολή και διαταγή προς τους και κατά κύριο Τσακαλώτο Ευκλήδη, Υπουργό Οικονομικών, τη ΔΟΗ Πατρέων, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου ως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργού της χώρας μας, του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου και επίσης στον κύριο Ρίση Γκογιάλ, εκπρόσωπο του Δούνουτου, τον κύριο Ντέκλαν Κοστέλο, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και τον κύριο Φραντζέσκο Τρουάμφτη, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τρεις ιδιότητες βέβαια, ως Έλληνα αυτόχθον ηθαγενής, ως νομέας κάτοχος και διαχειριστής δύο περιουσιακών στοιχείων και ως νόμιμος πληρεξούσιος εκπρόσωπος και θεματοφύλακας της κυρίαρχης βούλησης του ελληνικού έθνους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ως φορέας, φορέας κρατικής εξουσίας, η οποία του χορηγήθηκε αμετάκλητα δυνάμει του συμβολογραφικού πληρεξουσίου με αριθμό 6.157 στις 12 Σεπτεμβρίου του 2013 εκ του Δήμου, υπογράφοντας του Δημάρχου κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δίνει λοιπόν διαταγή και λέει τα εξής: σας δίνω ως φορέας της κρατικής εξουσίας διαταγή και ως πολίτης εντολή να εισπράξετε κάθε νομίμως βεβαιωμένη οφειλή που επιβαρύνει όλους τους Έλληνες, καθώς και το φόρο των 27 δις ευρώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αμέσως μετά από αυτό, την επόμενη, ούτε καν περάσανε 48 ώρες, απαντά ο κύριος Τσίπρας, στην Αθήνα δηλαδή, στις 10 Μαΐου του 2016, αριθμός πρωτοκόλλου Δ2863, προς Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης. Θέμα, η εξώδικη δήλωση του κυρίου Αρτέμις Όρα. Σας διαβιβάζουμε την ως άνω εξώδικη δήλωση μετά το συνημένον της, η οποία επιδόθηκε στο γραφείο μας στις 9 Μαΐου 2016 λόγω αρμοδιότητας. Δηλαδή, μία μέρα μετά απαντάει ο Πρωθυπουργός στον Αρτέμις Όρα και μεταβιβάζει αυτή την εντολή στα αρμόδια Υπουργεία
Mm-hmm. Που είναι αρμόδια για να ξεχρεώσουν κάθε αφημί κτλ. Τα οποία είναι το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης. Mm-hmm. Μα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Διαβιβάζει στα αυτά τα Υπουργεία και κοινοποιεί προς τον Αρτέμις ώρα. Μάλιστα. Γιατί δεν βγήκε ποτέ στην τηλεόραση, λέει, τόσες εκπομπές. Ο κύριος Ευαγγελάτος, η Τατιάνα, ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δεν το θεωρούν, φαίνεται, χρήσιμο να ενημερώνουν τους Έλληνες για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η τηλεόραση λέει ψέματα, κρύβει την αλήθεια. Το ξέρουμε αυτό, ρε Κώστα, μην ρωτάς αυτονόητα πράγματα. Μάλιστα, άρα λοιπόν η μόνη λύση που έχει μείνει, αγαπητοί συνέλληνες, είναι να πάτε να ενημερωθείτε. Είναι τσάμπα η ενημέρωση. Πάτε, δείτε, σώστε τις περιουσίες σας. Μην αφήνετε να περάσει ούτε άλλη μια μέρα. Πάτε απλώς για ενημέρωση, να τα δείτε όπως κάναμε εμείς. Και θα δείτε λοιπόν ότι όλα αυτά εδώ είναι με επίσημα στοιχεία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να λέμε ό,τι να είναι. Μας περιμένουν στη γωνία. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε και άλλο χρόνο. Ούτε να χάσουμε τη χώρα μέσα από τα χέρια μας. Και ούτε να υπάρξει ξανά στο μέλλον οποιαδήποτε αυτοκτονία. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει για σήμερα. Ναι. Να καληνυχτήσουμε. Ναι, πες Κώστα μια καληνύχτα στους ακροατές μας. Καληνύχτα σας. Και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 12 με 1 το βράδυ, και σε επανάληψη κάθε Δευτέρα 7 με 8 το απόγευμα. Από τον Κώστα Κιζάκη και την Όλγη Ανελάκη, καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Η ώρα της αλήθειας» με τον Κώστα Κιζάκη και την Όλη Γιαννελάκη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.